με έχουν ως, σαν να είμαι σε άλλη παράταξη. Είχα πει τη λέξη απόπεδο και μάλιστα μου βάλανε πάγο μερικοί συνάδελφοι. Αλλά θα εξηγήσω για ποιους λόγους είμαι απέναντι και για ποιους λόγους δεν πρέπει να ψηφιστεί ο συνάδελφός μου και πρέπει να ψηφιστώ εγώ. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι από την ημέρα που ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αντωνάκος, με τοποθέτησε σε αυτή τη θέση, την τιμητική θέση που όλοι γνωρίζετε και γνωρίζουν και όλοι οι συνάδελφοί μου, δεν έκανα τίποτα άλλο από το να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και θεωρώ και μπορεί το σύνολο των συμπολιτών μου να γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται στον αθλητικό οργανισμό. Δεν βρήκα ανταπόκριση από κανένα συνάδελφό μου και ιδιαίτερα από την αυλή του Δημάρχου. Δεν βρήκα, παρότι είχα πάει πάρα πολλές φορές στο γραφείο και είχα ζητήσει βοήθεια, διότι διαχειριζόμουν έναν προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ και δεν είχα ούτε έναν υπάλληλο να με βοηθήσει. Μου είχαν παραδώσει τον ηλεκτρολόγο του αθλητικού οργανισμού, ο οποίος και βεβαίως δημόσια τον ευχαριστώ, να μου βγάζει τα οικονομικά, να κάνουμε τις εκδηλώσεις και να προσπαθούμε εν τάφτη περιπτώσει να κάνουμε αυτό το ακατόρθωτο που έγινε. Και λέω για ακατόρθωτο, διότι τρία νομικά συμβούλια τα οποία ήταν στο γήπεδο, στον αθλητικό οργανισμό, στο κλειστό γυμναστήριο και στο κολυμπητήριο, τα ενώσαμε και πραγματικά ο αθλητικός οργανισμός έγινε παντοδύναμος. Όλοι ξέρετε το έργο μου. Ιδιαίτερα εσείς, οι οποίοι με είχατε εδώ και με ανακρίνατε. Όμως ήρθε η μέρα που πρέπει να μιλήσω και να μιλήσω με χαρτιά και να μιλήσω, γιατί προκλήθηκα από το ραδιόφωνο τον συνάδελφό μου, τον κύριο Καραχάλιο. Με οθούν στη δικαιοσύνη. Εγώ θα σας παραδώσω, κύριε συνάδελφοι, κάτι χαρτιά τα οποία θα ήθελα να τα παρακολουθήσει ο κύριος συνάδελφός μου και αν πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει, να το κάνει ο ίδιος. Εγώ το Δήμο δεν θα τον πάω στη δικαιοσύνη. Θα προσπαθώ από αυτή τη θέση να είμαι τόσο πολύ, να προσφέρω τόσα πολλά όσο πραγματικά μου ζητάει ο σπαρτιατικός λαός. Και εξηγούμε. Σας παραδίδω τα χαρτιά τα οποία είναι πλαστογραφημένα από τον Αντιδήμαρχο και υποψήφιο συναδελφό μου. Ορίστε. Όχι, γιατί πρέπει να δούνε τα χαρτιά ότι πράγματι λέω αλήθεια, γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν τον συνάδελφό μου, διότι έκανε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ιδιότητά του. Πλαστογραφημένα. Τα λέω πλαστογραφημένα. Έτσι. Λοιπόν, για να μην ανοίξουν λοιπόν οι πόρτες καμιά μέρα και μπουν διάφοροι εδώ και τα ψάχνουν. Συνεδρία. Λεπτά. Συνεχίζω εγώ μετά, έτσι. Ο πηγαίος και άμεσος λόγος των συναδέλφων και μάλιστα των μη νομικών συναδέλφων καμιά φορά εκφράζεται μέσα από λέξεις που έχουν έναν ποινικό χαρακτήρα, αλλά δεν φτάνει να την λες τη λέξη για να ποινικοποιήσεις μια κατάσταση. Πρέπει και να έχεις και την πρόθεση και τη βούληση να της αποδίδεις και τον ποινικό χαρακτήρα που εκφράζει. Γι' αυτό υπάρχουν και οι διακοπές των συλλογικών οργάνων, οι ολιγόλεπτες διακοπές, για να κατασταλάξουν τα πάθη και οι έτσι, ζέσεις των υποψηφιοτήτων. Εγώ αντιλαμβάνομαι τον συνάδελφο τον Νίκο Τοσελίμου θέλει να εκθέσει την υποψηφιότητά του. Ξεκίνησε προάγοντας τα θετικά χαρακτηριστικά της υποψηφιότητός του. Εάν έχει κάποια έγγραφα να δώσει στο Προεδρείο, θα τον παρακαλούσα να τα καταθέσει στο Προεδρείο, χωρίς να γίνονται ειδικότερες αναφορές και προσεγγίσεις με λέξεις που είναι έτσι στο άκουσμά της βαριές και παραπέμπουν αλλού.
Θα συνεχίσω να λέω, όχι κάνοντας εκκλήσεις, αλλά θεωρώντας το αυτονόητο ότι τα πολιτικά συλλογικά όργανα δεν έχουν καμία, μα καμία σχέση με τα δικαστήρια και με τις εισαγγελικές αρχές. Εδώ είμαστε για να προσφέρουμε κατά το μέτρο των δυνάμεών μας, έτσι, και όχι για να ικανοποιήσουμε ίδια συμφέροντα. Και όταν θα τελειώσουμε τη θητεία μας και θα βλέπουμε ένας τον άλλον έξω, θα έχουμε να θυμόμαστε τις στιγμές εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και αν έχουμε πληγώσει τον κόσμο με κάποιες συμπεριφορές μας. Και κάποια προηγούμενα δημοτικά συμβούλια δεν είχαν αυτή την αμεσότητα των συνεδριάσεων μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης που έχουν τα δικά μας αυτής της δημοτικής τετραετίας. Εγώ έχω χρηματίσει και σε άλλες τρεις περιόδους δημοτικές. Είχαμε διαπληκτισμούς, είχαμε εντάσεις, είχαμε διακοπές των συνεδριάσεων. Απλά δεν έβγαιναν προς τα έξω τόσο πολύ όσο βγαίνουν τώρα. Γιατί? Διότι έχουμε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης που τα τιμώ εγώ προσωπικά για την παρουσία τους σε κάθε συνεδρίαση. Συνάδελφε, θα ήθελα να διασκεδάσεις την έννοια της λέξεως και την ίδια τη λέξη να θεωρηθεί ως μη υποθήσα. Θα παρακαλέσω και τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τον συνάδελφο, τον συνυποψήφιο, τον Δημήτρη τον Καραχάλιο. Ορίστε, κύριε Καραχάλιο. Κύριε Πρόεδρε, δεν με θίγει ο κύριος Σελίμος, ξέρετε γιατί. Και απευθυνόμουν στους συμπολίτες μου, θέλω να πω δεν με θίγει, διότι είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Θεωρώ ότι έχω το τεκμήριο της εντιμότητας. Από 25 χρονών, όταν έχασα τον πατέρα μου, δουλεύω 15 και 20 ώρες την ημέρα. Ό,τι απέκτησα το έχω αποκτήσει από τον ιδρώτα μου. Θεωρώ ότι οι συμπολίτες μου το γνωρίζουν, γι' αυτό δεν θίγομαι. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να το καταθέσει και επίσημα σε εσάς τα έγγραφα, ώστε αύριο να μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου. Τα έγγραφα, είπα, θα κατατεθούν. Έλα, συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, καλός και μεστός ο λόγος σας. Και θα περίμενα κατά τον ίδιο τρόπο που μου είπατε εμένα αυτές τις παρατηρήσεις που μου κάνατε, να κάνετε και στον κύριο συνάδελφο, γιατί βγήκε στο ραδιόφωνο και είπε με τον προκαλώ να πάει στον εισαγγελέα. Δεν ήθελα να το πω αυτό. Για ραδιόφωνα, εγώ είπα, λοιπόν, σήμερα τι ακούγεται εδώ πέρα. Θα καταθέσω όμως όχι στο Προεδρείο, και στους συναδέλφους μου και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα έγγραφα που θα σας αναγνώσω τώρα. Το ένα είναι 24 Νοεμβρίου του 2008. Απόφαση Δημάρχου με υπογραφή ο Δήμαρχος Δημήτρης Καραχάλιος, Αντιδήμαρχος Σπαρτιατών. Με δύο υπογραφές μέσα. Του Δημάρχου και τη δική του. Δεύτερο έγγραφο. Απόφαση Δημάρχου, αποφασίζουμε για άλλη προμήθεια. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Καραχάλιος, Αντιδήμαρχος από κάτω, και η υπογραφή δεν είναι δική του, είναι του Δημάρχου. 24 Νοεμβρίου του 2008, ο κύριος Καραχάλιος δεν ήταν Αντιδήμαρχος. Συνεχίζω. Πάλι άλλο έγγραφο με το ίδιο νούμερο. Πάλι Δημήτρης Καραχάλιος με τρίτη άλλη υπογραφή. Ούτε του Δημάρχου, ούτε τη δική του, κάποιου τρίτου. Όμως Δημήτρης Καραχάλιος Αντιδήμαρχος. Τέταρτο έγγραφο. Θα σας τα δώσω να τα κοιτάξετε και θα παρακαλέσω να τα δείτε με προσοχή. Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τον κύριο Δημήτρη Καραχάλιο στις 24 Νοεμβρίου του 2008, που δεν ήταν πάλι αντιδήμαρχος. Με τέταρτη υπογραφή άλλη. Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής σε άλλο έγγραφο, πάλι για το ίδιο αντικείμενο, και θα ήθελα όποιος εκλεγεί, αν εκλεγεί ο κ. συνάδελφος ή εγώ, τα τρία τιμολόγια που θα αναγνωρίσω.